εντάξει, τώρα παραλογίζεσαι, έτσι. Μαρία λέει τη φέρω στα χειρότερα. Όχι χειρότερα τώρα το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Δες εδώ πέρα. Είναι η Καραϊβική της Ελλάδος. Είναι πανέμορφη, αλλά... Εντάξει, έχει λίγο αεράκι. Σε σπρώχνει να μπεις μέσα στο νερό. Και ξαπλώστρες για να δροσίζεσαι μέσα στη θάλασσα. Είδα που σε φέρνω! Στα καλύτερα! Δεν πάμε να φύγουμε επιτέλους! Καιρός δεν μας την κάνει τη χάρη σήμερα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Ήρθαμε στο Ελαφωνήσι και έχει βγάλει 8-9 μποφόρα αέρα. Δεν μπορείς να κάτσεις έξω. Το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Το έχει κάνει αμοβολή στην κυριολεξία. Να περιμένουμε μια μέρα εδώ. Αύριο θα καλυτερεύσει λίγο. Θα ρωτήσουμε και τη Μαρία να μας πει και αυτή την άποψή της. Στο μεταξύ γνωρίσαμε και μία ξαναγό, η οποία μας έδωσε πληροφορίες για το Ελαφωνήσι. Η Τουρκοκρατία στο 1941, που ήταν εδώ οι Τούρκοι, οι χωρικοί το μάθανε πιο νωρίς και πήραν την απόφαση να πάνε να κρυφτούν πίσω από τα βουνά, πίσω από αυτό εδώ το σημείο. Ήρθαν οι Τούρκοι εδώ, δεν βρήκαν άνθρωπο, κάναν βέβαια τους βανδαλισμούς τους, μπήκαν μέσα στα σπίτια, κάψανε, φάγανε, ήπιανε, κάνανε ό,τι κάνανε. Πια δεν μπορούσαν να τους βρουν, ψάχνουν για πάρα πολύ καιρό. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχονται εδώ, βλέπουν ένα ελάφι, εξού και το Ελαφόντσος. Το ακολουθάνε και όπως λοιπόν το κυνηγούσαν, είδαν ότι ακολουθεί ένα μονοπάτι. Τα ακολουθήσανε, ο ελάφι τους οδήγησε στο μονοπάτι που είχαν πάει οι άνθρωποι για να κρυφτούν. Που μέναν οι ντόπιοι, να. Με αποτέλεσμα να γίνει μακελιό. Και... τους σκότησαν όλους και έγινε κόπεδα και έγινε το χρώμα της άμμου από αυτό, καλά από το αίμα που έπεσε τότε. Γι' αυτό κοκκινίζει δηλαδή. Γι' αυτό κοκκινίζει. Ναι, είναι συμβολικό μόνο. Απλά εμείς οι άνθρωποι, οι Έλληνες, θέλουμε να έχουμε και συμβολικά πράγματα που να μας θυμίζουν και να μην φεύγει ποτέ αυτό το πράγμα από την ψυχή μας, από την ιστορία μας, από το μυαλό μας, να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό πάντα στηρίζουμε κάτι με κάτι άλλο. Γιατί η άμμο, το χρώμα, είναι κάτι αθώο. Αλλά αυτό το αθώο συμβολίζει κάτι πολύ τραγικό. Έτσι, αυτά τα δύο συγκρούονται εντελώς. Αυτό ήταν λοιπόν και το Ελαφωνήσι. Από όσο βλέπουμε γίνεται ένας χαμός. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια είναι 1η Ιουλίου. Καλό μήνα λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ξεκινάμε να πάμε στη Μονή Πρέβελης. Αλλά πριν ακόμα ξεκινήσουμε για τη Μονή Πρέβελης, θα σας δείξουμε πώς κάνει η Μαρία μπάνιο μέσα στο βανάκι. Και είναι κάτι εύκολο πραγματικά. Γιατί η Μαρία τα κάνει όλα να φαίνονται εύκολα. Ακόμα και τα πολύ δύσκολα πράγματα της καθημερινότητας. Είναι απλά φοβερή. Είναι ανεπανάληπτη. Ταραν! Για πες μας Μαρία τώρα, τι θα κάνεις. Μπάνιο. Τώρα η Μαρία θα κάνει μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχει βάλει την κουρτίνα στο πάνω μέρος με γαντζάκια. Εδώ είναι το τηλέφωνο, η ηλεκτρική ντουζιέρα που έχουμε, την οποία τη συνδέει εκεί κάτω στο νερό. Θα το βάλει μέσα το τσούνι. Λοιπόν, εκεί μέσα είναι το ρεύμα κάπου. Και σε λίγο θα δούμε τη Μαρία. Σε λίγο θα δούμε τη Μαρία πώς θα κάνει striptease και ντουζ. Όχι, δεν θα δείξουμε τη γυναίκα μου γυμνή, οπότε συνεχίζουμε και πάμε Μονή Πρέβελης. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, είχαμε και ένα ατύχημα στο δρόμο. Χτυπήσαμε τους καθρέφτες μας εδώ με ένα παλικάρι, με ένα άλλο βανάκι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι μεγάλη ζημιά. Περιμένουν τις ασφάλειες τώρα να έρθουν για να κάνουν καταγραφή του συμβάντος και να δούμε ποιος θα πληρώσει τι. Γραφή, σου κάβρε.
Λοιπόν, μετά το ατυχηματάκι που είχαμε στο δρόμο για τη Μονή Πρέβελης, που σπάσαμε τον καθρέφτη, όχι, λίγο νεράκι να πιω μόνο. Φτάσαμε στη Μονή Πρέβελης, είμαστε στο πάρκινγκ, το οποίο είναι εδώ πάνω. Πληρώσαμε 2 ευρώ που είναι για γιο ταχύ και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλη μέρα. Και σε λίγο θα κάνουμε κατάβαση να πάμε μέχρι την παραλία της Μονής Πρέβελης. Κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, είναι αρκετή ώρα, χρειάζεται. Η Μαρία είναι fit, τη βλέπω, δηλαδή έφαγε πολύ καλά. Έφαγε χοχλιούς μπουμπουριστούς. Που σημαίνει σαλιγκάρια. Ήπιαμε μπυρίτσα, τρακάραμε τον καθρέφτη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κατάβαση τώρα στη Μονή Πρέβελης, στην παραλία της Μονής. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πόσα σκαλοπάτια είναι μέχρι εκεί κάτω, αλλά είναι αρκετά. Ειδικά αν δεν είσαι fit. Εμείς είμαστε fit, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν νιώθουμε τώρα, αυτά δεν είναι τίποτα για μας. Ανεβοκατεβαίνουμε και 10 φορές αμαλάχη στο 20 λεπτό. Αλλά αν δεν είσαι fit, τότε θα δυσκολευτείς. Και φαίνεται βέβαια και στον κόσμο που ανεβαίνει, το πώς αναστενάζει και βγαίνει η κραυγή μέσα από την ψυχή τους. Από τη δυσκολία στο ανέβασμα. Πού είναι η Μαρία? Έλα Μαρία. Πριν ακόμα το καταλάβουμε, έχει σχεδόν βραδιάσει. Φτάσαμε στο τέρμα, μέχρι εκεί που μπορείς να πας με τα πόδια, εδώ στην παραλία της Μονής Πρέβελης. Τι? Γιατί δεν πρέπει να φωνάζω επειδή έχει βατραχάκι? Τι θα πάρω? Μην το πατήσεις. Η Μαρία έχει μία έκτη αίσθηση, μπορώ να πω, και μπορεί και επικοινωνεί με τα ζώα. Ειδικά με κάτι μαϊμούδες στην Ασία, κάτι βατράχια στην Κρήτη, κάτι ψάρια στο Ντουμπάι. Γενικότερα έχει αυτή την έκτη αίσθηση και μπορεί να επικοινωνήσει με όλα τα ζώα. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Με ένα ζώο όμως επικοινωνώ... Αυτό είναι το μισό, νομίζω. Έχει άλλο τόσο. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι να ανέβουμε με τα πόδια. Πάμε. Είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή... Αρχίζει και βραδιάζει. Το να κατεβαίνεις είναι εύκολο. Το να ανεβαίνεις όμως είναι το δύσκολο κομμάτι και το πιο ενδιαφέρον, πιστεύω. Φτάσαμε στο σπίτι. Φτάσαμε. Ας φύγουμε λοιπόν. Κουραστικές? Πολύ. Ήταν κουραστικό, ναι, αλλά ωραίο. Μετά τη Μονή Πρέβελης που μας χάρισε μια πολύ γλυκιά κούραση, οδηγήσαμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο για να διανυκτερεύσουμε εκεί. Την επόμενη μέρα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε μια βουτιά στα καταγάλανα νερά του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, αυτή είναι η απόσταση που η Μαρία διέσχισε. Από το βανάκι, όλο αυτό, έβαλε εδώ πέρα την πετσέτα της και βούτυξε στη θάλασσα. Καλά ρε, που σε έχω φέρει.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, για να δούμε το νεράκι. Δυστυχώς δεν πήραμε το καραβάκι για να επισκεφθούμε τη Σπιναλόγκα, αλλά πετάξαμε το ελικοπτεράκι μας και την είδαμε από ψηλά. Οδηγήσαμε για ακόμη μία φορά και πήγαμε στο Φοινικό Δασο του Δουβάη. Βάη, παιδιά, η είσοδος δεν είναι δωρεάν. Αν έρχεστε με αυτοκίνητο, που με αυτοκίνητο μόνο θα έρθετε, κοστίζει 2,5 ευρώ το αυτοκίνητο. Το δικό μας κοστίζει 4, επειδή είναι μεγάλο. Αλλά επειδή ήρθαμε αργά, κόστισε μόνο 2,5. Αλλά επειδή είμαστε μάγκες και γουστάρουμε κτλ. Και ήρθαμε και λίγο αργά, είναι 5-5,5 ώρα το απόγευμα. Μας έκανε ειδική τιμή η κοπέλα, 2,5 ευρώ πληρώσαμε μόνο, γιατί μπορούμε και είμαστε μάγκες. Πάμε να δούμε το Δουβάη λοιπόν. Καλό το Δουβάη, δεν λέω, αλλά δεν με εντυπωσιάζει, η αλήθεια είναι. Έχει μερικά φοινικόδεντρα εδώ τριγύρω, έχει πολλές ξαπλώστρες, έχει εστιατόριο, έχει πάρκινγκ το οποίο είναι επιπληρωμή, έχει βέβαια και πάρκινγκ 100 μέτρα πιο έξω, το οποίο δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Εντάξει, καλά ήταν. Έτσι, για βόλτα είναι ωραία. Απλά είναι λίγο μακριά σε σχέση με τα υπόλοιπα αξιοθέατα. Θα ανέβω σε μια μπανάνια. Να τρώω μόνο μπανάνες. Μπανάνες, καλύτερα στην μπανάνια. Να τρώω μόνο μπανάνες. Ένα καλοκαίρι έκανα στη Βέρεια και έμενα και στο ξενοδοχείο Βέρεια. Α, στο Βέρεια, ε. Και πουλούσα μπανάνες σε όλη τη Βόρειο Μακεδονία. Πριν 10 χρόνια είχα φάει. Φοβερή. Λοιπόν, πάρε μπανάνες να φάμε. Πάμε για να διαλέξω. Αυτό πεπίνο το έχετε ξαναδοκιμάσει, έχετε πάει αυτό. Τέτοιο. Πεπίνο. Τροπικό φρούτο. Τι ωραία, μπράβο. Εγώ θέλω να το δοκιμάσω αυτό το πεπίτο. Πεπίνο. Τι είναι. Πεπίνο, εντάξει. Τι είναι αυτό το πεπίνο όμως. Κιουκάμπερ, αυτό τι είναι αγγούρι. Τι αγγούρι μας είναι για αγγούρι. Φούλε κιουκάμπερ. Αυτό είναι αγγούρι στρογγυλό. Α, ναι. Που μόνο εγώ το έχω, κανείς άλλος. Το καλλιεργούν χρόνια στο μοναστήρι το Τοπλού. Το καλλιέργησα και εγώ για μένα και για το σπίτι μου, γιατί μ' άρεσε. Το έφερα εδώ πέρα, τώρα έχει γίνει διάσημο και έρχονται πελάτες όπως εσείς που λένε αγγούρι στρογγυλό έχεις. Αγγούρι στρογγυλό. Τι μας άρεσε. Πεπόνι. Λέει γλυκό χωρίς να έχει ζάχαρη, για σου μεταξύ να έχει πεπόνι και έχει πολύ σίδηρο. Λοιπόν, πριν μπει στο Δουβάη, θα πάρεις μπανάνες από εδώ. Για να έχεις για να τρως το Δουβάη. Απίστευτες μπανάνες. Και αυτά εδώ τα πεπίνο, που είναι. Ναι, αυτό πάρε. Που είναι πεπόνι, διασταύρωση μαζί με ανανά. Αφού αφήσαμε πίσω μας το Δουβάη και φάγαμε τις πιο γλυκές ντόπιες μπανάνες και το εξωτικό πεπίνο, ξαναπήραμε τους δρόμους για να κατευθυνθούμε στο τελευταίο προορισμό, το Ηράκλειο. Η πόλη έσφιζε από κόσμο, τουρίστες και ντόπιους. Και η Μαρία επιτέλους αγόρασε μια περικεφαλαία που της πήγαινε πολύ. Μετά από ένα καλό γεύμα και περιπλάνηση στους δρόμους του Ηρακλείου, η συνάντηση δύο καλών παλιών φίλων ήρθε να κλείσει το όμορφο ταξίδι στην Κρήτη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε να κάνουμε όμορφα βιντεάκια.